Δύο λόγια πείτε μου. Ο κύριος Κουρουμπλής. Δύο, τώρα για το πριν. Τι να πούμε τώρα, τι θέλετε να πούμε. Εσείς θα μου πείτε. Σας λέω ότι ο αγώνας μας θα είναι να εμπεδώσουμε. Δεν μπορεί να το πεις και να βάζεις. Στους νησιώτες μας ότι υπάρχει συμπολιτεία σε αυτόν τον τόπο. Πρώτη προσπάθεια. Από την άλλη του Υπουργείου. Όμως, για την Ελλάδα το Υπουργείο αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο. Θέλατε να αλλάξετε το Υπουργείο, εδώ φαίνεστε υποβάθμιση. Αλλά επειδή έχω θεωρώ ότι ανακουφίστηκε. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου στρατιώτη στην υπηρεσία της κοινής υπόθεσης. Ούτως ή άλλως στη διαπραγμάτευση την έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Και όπως ξέρετε, στη θέση του Υπουργού Εργασίας είναι άμεσο συνεργάτη μου, η διευθύντρια του γραφείου μου, ουσιαστικά διαπραγμάτευση συνεχίζεται σαν να είμαι εγώ. Θεωρώ την πολιτική υπόθεση προσφοράς και όχι προσωπικών προτιμήσεων. Έχω πει πολλές φορές ότι αν το βασικό μου κριτήριο ήταν τι θα μου ωφελήσει προσωπικά εμένα, θα είχα μείνει από καιρό στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, νιώθετε κραμμένος για τη μετακίνηση. Στη δημόσια υγεία και περίθαλψη. Στον κόσμο, τι έχετε να πείτε που περνάει δύσκολα στα νοσοκομεία. Αυτό που είπα τώρα. Από πέρυσι περνά καλύτερα. Βλέπετε τηλεοπτική ειρήνη. Γίνονται. Πολλά και τα έχετε τοποθετηθεί. Δεν καταλαβαίνω τηλεοπτική ειρήνη, τηλεοπτική ειρήνη. Γιατί δεν είναι τα πράγματα καλά, τελικά τι θα γίνει. Τι εννοείται. Ποιος θα συνεχίσει και θα μπει τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο. Με περισσότερες άδειες. Θα πληρώσουν την πληρώση. Δεν σηκώνει περισσότερες άδειες στο τοπίο. Διαφημίσει θα πάνε. Ήδη έκανε πράγματα. Είναι ότι 2 με 3 κανόνια. Τι να πούμε.